Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συναγερμός αυτή την ώρα σε ΚΑΒ και αστυνομία για πυροβολισμού στην περιοχή της Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει τραυματιστεί ένας άνδρας περίπου 35 ετών στο πόδι. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ηλικιωμένο που πυροβόλησε με καραμπίνα μετά από λεκτικό επεισόδιο με τον τραυματία. Εξαιρετικά σύνθετη εξίσωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας κοινής έκδοσης χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της στο πρακτορείο Reuters, ώστε να καλύψει το κενό ρευστότητας της Ουκρανίας των 15 δις ευρώ τους επόμενους τρεις μήνες. Στο μέτωπο των μαχών, το ρωσικό σφυροκόπημα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση σε ανατολική και νότια Ουκρανία. Σε ρωσικό κλείο βρίσκεται το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου παραμένουν περισσότεροι από 1.000 Ουκρανοί μαχητές, ανάμεσα τους εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με το Κίεβο. Τα πτώματα 44 πολιτών βρέθηκαν στα ερείπια ενός πεντόροφου κτηρίου στο Ίζιουμ, που καταστράφηκε από τις ρωσικές δυνάμεις το Μάρτιο, καταγγέλει ο Ουκρανός αξιωματούχος. Η επικεφαλής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι υπάρχουν αξιόπιστες κατηγορίες βασανισμών και εκτελέσεων από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά οχριούν μπροστά στις φρικαλαιότητες που έχουν διαπράξει οι Ρώσοι εισβολείς. Πύραυλοι έπληξαν την Οδυσσό κατά την επίσκεψη στην πόλη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, ο οποίος οδηγήθηκε σε καταφύγιο. Το Κρεμλίνο θέλει να καταστήλει το πνεύμα ελευθερίας και δημοκρατίας σας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι δεν θα το πετύχει ποτέ, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νομοθετικό διάταγμα για την επιτάχυνση της παράδοσης στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, ενεργοποιώντας μηχανισμό που χρονολογείται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολεμό. Τσακίζει η ακρίβεια τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά εδώ και 28 χρόνια, ο πληθωρισμός στη χώρα μας κινείται σε διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ, τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 10,2% από 8,9% το Μάρτιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός είχε ξεπεράσει το 10% τον Απρίλιο του 1994, οπότε είχε διαμορφωθεί στο 10,2%. Την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 20 είχε υποχωρήσει στο μείον 1,4% και τον Απρίλιο του 2021 στο μείον 0,3%. Ασήκωτο βάρος η ακρίβεια, στα 2,60 ευρώ έφτασε η τιμή της βενζίνης σε νησί και στα 2,60 η τιμή ενός κιλού ψωμί, όπως καταγγείλει ο πρόεδρος του Ίνκα Γιώργος Λεχουρίτης. Αναφέρει πως είναι επιφυλακτικός έναντι των τελευταίων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι πολλοί δεν θα ωφεληθούν. Και επανέλαβε ότι χωρίς τη μείωση του ΦΠΑ σε υπηρεσίες, το αύριο θα είναι ακόμα δυσκολότερο για εκατομμύριο Έλληνες. Εντός των ημερών, όπως είπε, κατατίθεται και η δεύτερη αγωγή κατά των παροχών ενέργειας για τις υπέρογγες ανατιμήσεις στους λογαριασμούς μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής στο πρωτοδικείο Αθηνών, με την πρώτη να εκδικάζεται την 1η Ιουνίου. Από 2,21 η τιμή της βενζίνης το λίτρο στο Ηράκλειο σήμερα και 2,25 στο Λασίθι. Απέναντι στο σχέδιο νόμου και στις αλλαγές για την υγεία, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό πανελλαδικά να πραγματοποιεί σήμερα στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για νομοσχέδιο που προωθεί νέες περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, αύξηση των πληρωμών των ασθενών, επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, σημειώνει μιλώντας τον 984 ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρυσαλής. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: απορρίπτουμε το σύνολό του ή στο σύνολό του το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Διεκδικούμε την πλήρη ανάπτυξη ενός κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία, με πλήρη στελέχωση με μόνιμους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οικογενειακούς γιατρούς, με υγειονομικούς όλων των κλάδων και σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών των λαϊκών οικογενειών όλο το 24ωρο. Παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Τρίτη από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Ηράκλειου, με κύρια αιτήματα την ενίσχυση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με προσωπικό, την αποφυγή απολύσεων συμβασιούχων, την άρση των αναστολών εργασίας,
την αποφυγή επιστροφής των εργολάβων στα νοσοκομεία και τη μονιμοποίηση των συμβασιουχών. Πανελλαδική απεργία 17 Μαΐου στο χώρο της έρευνας. Το κάλεσμα για την πρώτη πανελλαδική κλαδική απεργία των εργαζομένων στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει οριστεί για την 3η 17 Μαΐου και απευθύνεται από το Σύλλογο Ερευνητών και Εργαζομένων στην έρευνα Ηρακλείου στους εργαζόμενους του κλάδου με αφορμή τη ζωφερή εργασιακή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, όπως ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάνος Κτιστάκης αναφέρει στον 984. Κλείνει τον παλιό δρόμο Ηρακλείου Μεσαρά στο ύψος του Κόμπου Καστελίου στα σύνορα με το Δήμο Γόρτινας σήμερα αντιπροσωπεία του Δήμου Φεστού, πιέζοντας να φτιαχθεί ο νέος. Από την πρώτη στιγμή της καθίζησης είχαμε έρθει άμεσα σε επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και είχαμε καταθέσει επίσημα έγγραφα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στα οποία και τονίζαμε τη σπουδαιότητα της άμεσης αποκατάστασης της ζημιάς, αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φεστού για να προσθέσει. Ο δρόμος πρέπει να ανοίξει άμεσα. Θα έπρεπε να έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες και να έχει ανοίξει ήδη. Ζητάμε λύσεις και επειδή έχει περάσει ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα, τις λύσεις τις ζητάμε τώρα. 174 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη και 2.819 πανελλαδικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 84, Λασιθίου 22, Ρεθύμνου 19 και Χανίων 49. Δύο οι θάνατοι γυναικών που καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στο νησί, ηλικίες 86 και 82 ετών, και νοσηλεύονταν σε Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπως επίσης και στο νοσοκομείο Χανίων. Προβληματισμός στην ίδια ώρα επικρατεί σε μερίδα επιστημόνων αναφορικά με τις νέες υποπαραλλαγές της Όμικρον που εμφανίστηκαν στη Νότια Αφρική και έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που βίωσαν μοναξιά στη διάρκεια της COVID-19 εμφάνισαν μικρή αύξηση σε ποσοστό περίπου 5% σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα. Αυτή η αύξηση, παρόλο που δεν ήταν μεγάλη, μπορεί να έχει επιπτώσεις για την ψυχική και σωματική υγεία αρκετών ανθρώπων σε βάθος χρόνου, καθώς και για το προσδόκιμο ζωής τους, σύμφωνα με μια νέα γερμανο-αμερικανική επιστημονική έρευνα. Εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με φόντο το βραβείο Νίκος Καζαντζάκης και την αλλαγή στάσης του Δημάρχου, που σήμερα υποστηρίζει ότι υπάρχουν θέματα σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση, προτρέποντας τα μέλη της Επιτροπής να το συζητήσουν κατηδίαν στο γραφείο του, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως απαράδεκτη. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης ακύρωσε τις αποφάσεις Λαμπρινού Καναβάκη ως μη νόμιμες για τις υπαλληλικές ανακατατάξεις στο Δήμο και δικαίωσε εθιγόμενη υπάλληλο που είχε προσφύγει κατά της απόφασης του Δήμου Ηρακλείου και ενώνοντας τη θέση της για να την πάρει κάποιος άλλος. Η εξέλιξη έρχεται να δικαιώσει την Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Με το συντριπτικό ποσοστό 95% σφραγίστηκε στην κάλπη η επιλογή ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το νέο όνομα του Κινήματος Αλλαγής, ενώ η προσέλευση με βάση την τελική καταμέτρηση άγγιξε τους 180.000 ψηφοφόρους. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις για τη σύνθεση των νέων τοπικών οργάνων ανά τη χώρα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων και Υπουργείο Οικονομικών φέρνουν ρύθμιση ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στα Μητρώα Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Ικτινοτρόφοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι, με σκοπό να πληρωθούν την ενίσχυση του 2% επί του τζίρου για τις ζωοτροφές. Στην παραγωγή πιστοποιημένων φυτών ελιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προκειμένου να προστατευθεί η χώρα από πιθανή καταστροφή σε περίπτωση εξάπλωσης του φυτοπαγωδόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa, στοχεύει η προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφει μεταξύ Περιφέρειας και Ελγό Δήμητρα. Γενναία πακέτα στους παραγωγούς τους για ρεύμα, ντίζελ και λίπασμα δίνουν χώρες της Ευρώπης. Απογοητευτικά τα στοιχεία για τους Έλληνες αγρότες. Στη Βουλή το υπόνημα του Συλλόγου «Η Ελπίδα» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων σε σεισμόπληκτες περιοχές. Με αυτό θέτει θέμα επέκτασης των περιοχών δράσης που εντάσσονται στην πρόσκληση δήλωσης υποβολής αιτήσεων, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικά με την απέτηση άδειας λειτουργίας, προσθήκη δικαιούχων μέσω εναλλακτικής πρότασης για πτώση τζίρου, που ανταποκρίνεται καλύτερα στην απεικόνιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής, αύξηση της επιχορήγησης μέσω επιλογής του έτους, με τις περισσότερες δαπάνες μεταξύ των ετών 19-20-21,
όποιο είναι μεγαλύτερο και όχι υποχρεωτικά για το 19, ελάχιστη επιχορήγηση ύψους 3.000 ευρώ ώστε να ωφεληθούν ουσιαστικά και οι πιο μικρές επιχειρήσεις και να υπάρξει οικονομικό όφελος σε όλη τη διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση αφορά στους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Παρασκευή 13 Μαΐου εκτός απρόπτου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη μην επιστρεπτέα χορήγηση στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στην Κρήτη αλλά και τις μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν. Η εν λόγω επιχορήγηση με ανώτατο ύψος 18.000 ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, όπως ο φοροτεχνικός και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παύλος Μπαριτάκης λέει στο neakriti.gr. Άρωμα Κρήτης είχε χθεσινά συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διάδοχο του θρόνου στο Αμπού Ντάμπι. Στο περιθώριο της υπογραφής σημαντικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έβαλε στο κάδρο το νησί απευθύνοντας προσωπική πρόσκληση στον πρίγκιπα να επισκεφθεί την Κρήτη. Στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων εισήχθη σήμερα προς συζήτηση η νέα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αναμένεται να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή την Πέμπτη, λίγο πριν την επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Κάλεσμα συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαΐου, ώστε να σταλεί, όπως είπε, το μήνυμα της νίκης, απίφθινε χθες από την Επισκοπή Ρεθύμνου ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σε εκπροσώπους του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στην ακρίβεια, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, τονίζοντας πως 9 μήνες ζητάμε μέτρα στήριξης. Επιπλέον 25% θα κοστίσει στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων η διανυκτέρευση φέτος. Μια πολύ σημαντική αύξηση που συνεπάγεται ότι θα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΣΕΤΕ. Δεν μπορούν να μείνουν στο ίδιο επίπεδο οι τιμές, δεν μπορεί ο κλάδος να αντέξει να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά, κυρίως στις ενέργειες. Για τις μεμονωμένες κρατήσεις βλέπουμε αύξηση από 5 έως 10% επενδεικτικά, ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος. Τελευταίο αντίο στον έγκριτο νομικό συγγραφέα και συνεπή δημοκράτη Πέτρο Μιλιαράκη την Πέμπτη στις 11 το πρωί στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Βιεννίτης δικηγόρος έφυγε, υπενθυμίζεται, ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στο Ηράκλειο όπου βρισκόταν. Έκρηξη σήμερα το μεσημέρι σε επιχείρηση της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου. Σημειώθηκε σε καζάνι ατμού και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου στο αυτί από θράψμα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υπαλλήλους, οι οποίοι ωστόσο δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Τροχαίο με την παράσυρση πεζής 70 ετών στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα. Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά. Αιματηρό επεισόδιο με θύμα 37χρονο σοφρονιστικό υπάλληλο σημειώθηκε στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου. Δύο κρατούμενοι ηλικίας 34 και 37 ετών απειλήσαν αρχικά με αυτοσχέδιο μαχαίρι τον 35χρονο και στη συνέχεια ο δεύτερος εξ αυτών τον μαχαίρωσε στην Κυλιακή χώρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την Εκκλησία της Βορείας Μακεδονίας με την ονομασία Εκκλησία Αχρίδος, χωρίς ωστόσο η απόφαση αυτή να σημαίνει την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία αυτή. Οργισμένα πλήθη στη Σρι Λάνκα έκαψαν πολλά σπίτια στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών, με τις ταραχές να διατηρούνται παρά την παρέτηση του Πρωθυπουργού έπειτα από τις συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του και αντικυβερνητικών διαδηλωτών για το χειρισμό της οικονομικής κρίσης από την κυβέρνησή του. 43 κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών σε φυλακή του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές της χώρας. 4 φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 70 τραυματίστηκαν σε πανεπιστήμιο νότιο-ανατολικά της Βολιβίας, όταν επικράτησε πανικός μετά τη ρήψη δακρυγόνου μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγονταν οι φοιτητικές εκλογές. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε γεμάτο ΆΚΑ θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ 21 Μαΐου. Στην τελική σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας αποφασίστηκε κάθε μία από τις δύο ομάδες του αγώνα του επόμενου Σαββατοκυριακού
να πάρει 21.478 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ενώ 5.504 θα κρατήσει η ΕΠΟ για τις δικές της. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.